Thank you.
συνέχιζαν όλοι να δείτε, γιατί μετέφεραν την κυβερνητή τη διαθήκη του κυρίου από την καρδιά. Αυτή η τοποθέτηση εκεί την ήταν κυβερνητή. Είναι βέβαιο ο Θεός αδιάφορο, ο οποίος παρέμεινε εκεί και όσο πρόκειται να εξέφερε από την Ιερουσαλήμ ο Θεός που ακολουθούσε τον Δαβίδ. Ο βασιλιάς Δαβίδ είπε τότε προς τον Σάδοκ. Επανεφέρατε την κυβερνητή στην πόλη. Κάντε Αβραχάμ αναπούν του Κυρίου και ευδοκίσουν να επαναφέρει στην πόλη. Θα μου δείξει πάλι την κυβερνητή και την αγρότητά της. Αν όμως μιλήσει κατά αυτόν τον τρόπο, θα ευχαριστούμε εσέ, θα είπε. Το διόγω είναι έτοιμος. Ας κάνει ο Θεός για μένα ό,τι είναι καλό εναντίον του. Είπε δε βασιλεύς στον Σαββόκ την αρχαία. Κοιτάξτε, σε επιστρέφεις ειρηνικός εις την πόλη. Βρεθείτε με εσάς, επιστρέφουν και τα παιδιά σας. Ο Χιμάς, ο ειδικός υπός, και ο Μύθι, ο Υιός του Αδιάφου. Κοιτάτε, εμείς δεν βρίσκονται στην κατάσταση της κρατίας και στην πόλη μου, αλλά δεν χρησιμοποιώ ότι λάβω κάποια καλή μου πληροφορία από εσάς. Ο Σαββόκ του Αδιάφου επέστρεψε εξάρτητο στην κυβερνητή του Θεού και στην Ιερουσαλήμ και εγκαταστάθηκε εκεί. Ο Δαβίδ ανέφερε τον πρόφητο του Αδιάφου και λέει και έχουν σκεπασμένη την κεφαλή του εις άνοιξη τόφους. Επρόβεται δε την υπόθετο του. Όλοι οι άνθρωποι σκοτήσαν μαζί, εσκέπασαν την κεφαλή του και ανέφεραν τον ανέφερε που έδωσε λόγω, λέγοντας την εκείνη. Επέμενε στο κλειδί στο Δαβίδ ότι και αυτός ο αρχιτέφωνα βρίσκεται μαζί με τους βασιλιστές με το μέρος του Ιερουσαλήμ. Προσευχήθηκε ο Δαβίδ προς τον Κύριο και είπε: Κύριε και Θεέ μου, σε παρακαλώ, να πέρασε το εναντίον μου το ιερά σχέδιο του αρχιτέφωνα. Κατόπιν ο Δαβίδ έφτασε μέχρι της θέσεως του Θεός, όπου και προσεκτήρισε εκεί τον Θεό. Και εκεί, σε απάντηση του Δαβίδ, παρουσιάστη ο Χουσί, ο στενός αυτού φίλος, ασχισμένο το χιτόνι του, και με χώμη επάνω στην κεφαλή του. Είπε ο Δαβίδ προς αυτόν. Αν διαβείς και έρθεις μαζί μου, θα είσαι επίσης ο διαβάνος. Αν όμως επιστρέψεις στην πόλη, εκεί θα έπεις εις το μαγιστήριο. Η αδέρφησή μου χώρισε. Έφυγε επίσης από εμένα ο βασιλεύς, ο ποιητής. Εγώ είμαι τώρα δούλος του δικού σου, βασιλεύ. Άφησε με να αφήσω. Δούλος του πατρός σου είναι προηγουμένως
επίσης από τον Βασίλη των Οίκων και Ρωσίων και τον αναστοποίηση της στους αρχιερείς Σόδων και Τελεκράθα. Επίσης μαζί με αυτούς είναι τα δύο παιδιά του. Ο Αχιμάος, γιος του Σκόπου, και ο Ιωνάθαν, γιος του Τελεκράθα. Για μέσω αυτών θα μου αναστοποιείται κάθε τι είναι το οποίο θα ακούσατε. Ο στενό φίλο του Δαβίδ πέφτει και πανίδρυε στην πόλη όταν ο Βασιλιάδη είχε το δεύτερο σκάνδαλο. Κεφάλαιο 16. Ο Σιφά εξυπηρετεί τον Δαβίδ στη χέρια έφτασε. Σαμερή των Παπαράτων, στοίχη 5 έως 14. Ο Ρασαλάμ εντοφίσταται εις Ιερουσαλήμ, στοίχη 15 έως 23. Όταν με τα λίγα προχώρησε εις νεκρόν τη διάστημα από τον Ρώος, οι δύο ευθύνες προεπάντησή του ως Ιωβά. Δούλος του Μέμφυ Ρωστά, με δύο σαπερμένους πόνους. Πάνω στους πόνους αυτούς, ήσαν φορτωμένοι με 20 άρτο, 100 μερόλα της αμπιάς ταφύρας, υπακορφήνικες και μαστικός μήνων. Ο βασιλιάς είπε προς τον Σιμών, προς ποιον σκοπό έχεις αυτά. Όσο θα απήντησε. Τα ζώα είναι για να καθίσουν τα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Οι δύο άρτοι και οι χέμπτες είναι φαγητών των αγών σου. Οι δύο σύνολοι των ποιών εκείνοι που είναι εξυπηρετημένοι από την πορεία στην Ρώμη. Βασιλιάς τον ρώτησε πάλι. «Πού είναι το παιδί του κύριου σου?» Ο Σιμών απήντησε προς τον Βασιλιά. «Εδώ κάθεται στην Ιερουσαλήμ, διότι είπε, σήμερα οι Ισραηλοί θα αποκαταστήσουν στην Βασιλεία του πατρός μου». Ο Βασιλιάς είπε στον Σιμών. «Εδώ εγώ σου δίνω όλα όσα ανήκουν εις τον Μέμφυ Ρωστά». Ο Σιβάπος εκκίνησε τον Δαβίδ και είπε, «Έχουν άγιο την χάρη με αυτήν την οποία σου, Κύριε μου, και εγώ σου δώσω». Ο Βασιλιάς Δαβίδ πήρε από εκεί στην Καλλή και εκεί προσήλθε εκεί ένα σπανίο, συμπαινής της οικογένειάς του Σαούλ. Μας το σημείο και το ποιός του γυρά. Αυτός υποχωρούσε τα παρόμενος και έρθει τον λούχος εναντίον του Δαβίδ και εναντίον όλων των δούλων του Βασιλιάς. Όλος ο λαός και όλοι οι ισχυροί πολεμιστέ ήσαν εκ δεξιών και εξ αριστερών του Βασιλιάς. Αυτά λέγεται με σε μία καταρρομένη στον Δαβίδ. Φύγε, φύγε άνθρωπο πνευμένη εις τέρματα, άνθρωπο της παραμονίας. Ο Κύριος έριξε τώρα πάνω σου όλους τους αδικούς φόνους, τους οποίους διαπράξες εναντίον της βασιλικής οικογένειας του Σαούλ, ώστε να γίνει εσύ αντί εκείνη βασιλιάς. Παράδειγε τώρα την βασιλιά σου στα χέρια του παιδιού σου, το Ρασαλόμ. Και να τώρα, σε υφίσταση τα στιγμούρια αυτών κακών σου πράξεων, διότι είσαι αμέ πνευμένος
Αχιλλέας του Δαβίδ την συμβουλή του Αχιτόφελ, στοιχεία 1-14. Ο Δαβίδ και οι μετάφτου θα το φτιάχνουν στην πόλη του Ιεροπάνου, στοιχεία 15-22. Ο Αχιτόφελ είπε κατόπιν προς τον Ιεροπάνου, «Πώς μου συμπαθώ την ίδια να διαλέξω τότε το χειμώνας πάντας και με αυτούς να σηκωθώ και να καταλέξω την δομή αυτήν την νύχτα». Θα επέλθω εθνικίως εναντίον του. Μ' αυτός θα είμαι κουρασμένος από την πορεία μου και επομένως ανίκανος εις αντίσταση. Θα τον ευθυμιάσω και όλος ο στρατός ο οποίος είναι μαζί του όλοι όσοι τον ακολουθούν είναι επίσης δυνατοί.
Thank you.
Εκκοιμαστεί τέτοια διάθετη γρήγορα τον αγαπάνε. Διότι αυτό και αυτό συμβούλευσε να σηκώθει από τον Ιωσήμον εναντίον σας. Πράγματι, ο Αγίου, η διάθεια μέσους, μαζί του γιατί όλος ο Θεός, και διάλυσαν τον Ιωσήμον που τιμούν της αγωγικής επιμένης δημιουργίας. Αν ήσταν το μήνα, που είναι η διάθεια του Αγίου, όχι τόσο, είδαν ότι δεν έγινε αντικτήριση μόνο. Όσο μέρος από την μόνη του, που σηκώθηκε, το πήγαινε στην πόλη του και εισήλθε εις την οικία του. Αφού τακτοποίησε τις υποθέσεις της οικογένειάς του, το προμάστηκε και έπαθανε. Επάφηδε στον τάφο του πατρός του. Δεν μπορούσε να πει τον Ιωάννη που ήταν εν έφεση εις την μονή. Διότι όταν ο Ιωάννη κάλεσε εν, μαζί με αυτόν και όλος ο Ιωάννητικός στρατός του. Ο Ιωάννη και όλος ο Ιωάννη έχει στράτηγμα του Ιωάννητικού στρατού τον Ανισαή. Αυτός ο Ανισαή και το γιος του εκτιστράγει του πληροφόρου, ο οποίος πληθέρισε μας με την αγκαλιά μου, την φιλοτέρα μας, αναξίδας αγγλίας και μικρός πληρία. Έτσι, όλοι οι Ισραηλοί και εκείνοι μας έναν, εστρατοπέδωσαν εις την χώρα του Αγίου. Όταν το Αγίου ήρθε εις την Αγίου, ο Λούς Γη, Υιός του Μαρίας, από την πρωτεύουσα των Αμορρητών, την Τελαβίβ, ήρθε προς τον Δαβίδ. Επίσης και ο Μαχίρ, ο Υιός του Αμιήλ, από την Λοδαβάρ, και ο Θεοσελή, ο Γαλαρίκης, ο οποίος κατήγεται από την Ρεγελίν. Αυτοί ήρθαν και έδωσαν στον Δαβίδ δέκα κρεβάτια, πολυτελείς πάπητας, δεκαλέβητας, οικιακά πύλινες κέρδη, σιτάρι, κρυφτάρι, αγάπη, φωνευλωσμένων κρυφτήν, κουκιά, χαρκές, μέλι, φούτυρο, όλα τα κεκυρία του αγελάβες. Αυτό προσέφερε στον Δαβίδ και εις τον στρατό, που τον ακολουθούσε για να φάγει. Επειδή σκέφτησαν και είπαν ότι ο λαός αυτός είναι πεινασμένος και ταλαιπωρημένος και διψασμένος εις αυτήν την έρημο. Κεφάλαιον 18. Είπε του επαναστατικού στρατού, στοιχή 1-8. Σκληρός θάνατος του Αβεσσαλού. Στοιχείο 2 έως 31. Ο Δαβίδ επιθεώρησε τον στρατό που ήταν μαζί του και διέλυσε εις αυτούς χιλιάδες και εκατοντάδες. Διέλυσε τον στρατό του εις τρία τμήματα. Όλο τρίτον πρόθεσε να πετάξει η γη αντίο. Δεύτερον τμήμα πρόθεσε να πετάξει η γη αντίο αγαθά λίγου της Σαββίας αγαθού του Ιωάννη. Και το τρίτο τμήμα είπε την αρχηγία του Εθή του Γεθέ. Είπε το πρώτο στρατό του. Θα έρθω και εγώ μαζί σας. Θα λάβω μέρος στον πόλεμο. Η στρατιώτη του απήντησε. Όχι, δεν πρέπει να εκστρατεύσεις μαζί μας. Διότι αν είναι συνηθισμένο και δραπώνει η σφυγή, το πράγμα δεν θα έχει μεγάλη σημασία. Ούτε εάν η μισή από εμά φωναχθούν, θα μα υπολογίσουν την πολύ.
αξίωμες αξίδες όσων δεν τα συνδράμεις από εμάς. Λοιπόν, είναι καλύτερο και καλύτερο να μείνεις στον πόδι και να μας βοηθήσεις αν πάρεστε ανάγκη. Ο βασιλιάς θα μείνει, είπε προς αυτούς. Εγώ θα πράξω αυτό το οποίο εσείς νομίζετε καλά. Έμεινε ο βασιλιάς που σύγουνε στην πύλη της πόλεως. Ο δεύτερος ταξίδευε από τον πόλη στην πεταμένα σπέδρα κατών και κατά χιλίους πέμπτες. Ο βασιλιάς διέταξε τους στρατηγούς του, τον Ιωάρ, τον Άμεσσα και τον Αρθή, λέγον. Λυπηθείτε μου το παιδί μου, τον Αγασίλο μου. Όλος ο στρατός απληροφορήθηκε να μπορεί να φτύνει το βασιλιάς προς τους στρατηγούς υπέρ του Αγασίλο μου. Εξήλθαν όλος ο στρατός του Δαβίδ από την πόλη της Τεδάσσος για να αντιμετωπίσει τον Ισραηλιτικό στρατό. Και έγιναν πόλεμος εις το δάσος Αχάρ. Εκεί ο Ισραηλιτικός στρατός του Αβεσσαλόμ ενικήθη από τον στρατό του Δαβίδ. Η απώλεια του στρατού του Αβεσσαλόμ κατά την ημέρα εκείνη ήταν 20.000 άντρες. Η μάχη εξυπλώθηκε σε όλη την περιοχή εκείνη. Κατά την φυγή στο δάσος, εθνομίστησαν τον στρατιώτη του Αβεσσαλόμ πολύ περισσότεροι παρά στο πεδίο της μάχης κατά την ημέρα εκείνη. Ο Αβεσσαλόμ έγραφε εθνής αυτού των στρατιωτών του Δαβίδ. Το κάθε το δέει στον ομίγουμεν του, ο οποίος εισήλθε τρέχον στο βάσος της μεγάλης κρύος. Η πόλη του Αβεσσαλόμ περιπλάκει στους κλάδους της κρύος. Η κρεμάθη από την πόλη του και έρωτε μεταξύ ουρανού και γης. Διότι η γενία μας, εις την οποία αυτός εκάθεται, όπως πέρασε, πρέπει να τρέχουσε. Οι στρατιώτες του Δαβίδ τον είδε και γνωστοποίησαν αυτά εις τον Ιωάβ, είπε μου. Είδα τον Αβεσσαλόμ καρνισμένο κάτω από την Ιδρύμ. Ο Ιωάβ απούντησε στον Ιδρύμ. Τον είδες λοιπόν, γιατί αν τον εκτυπούσες, θα τον εξαπλώσεις με τρόμο στην γη. Αν το έκανες αυτό, εγώ θα σχόλευα ως αγγλή, δέκα σύπλους, αργύρους και μύρους φωνή. Ο στρατιώτης εκείνος απήντησε προς τον ήλιο. Ο δέμι τέτοιος, ώστε και χιλίους αργύρους σύπλους, ανέβασες με χαρίνο το χέρι μου. Δεν θα έπρεπε να φανηθούν τα χέρια μου να πήρουν του είπε ο Βασιλιάς. Ακούσαμε με τα ίδια της τα αυτιά αυτά τα οποία διέτασε σε και τον Αβεσσά και τον Αθή ο Δαβίδ λέγον «Φυλάξα τον μου το παιδί μου τον Αβεσσαλόμ». Μη κάνετε τίποτα κακό εναντίον της ζωής του. Ο Βασιλιάς δεν λυθμονεί τίποτα για πώς διέτασε. Για να
αυτό που συνεχίζουν κάτι του άνθρωπου να τρέχει και χωρίζει πάλι στον βασιλέα που βρίσκεται στην πυρηνική. Γιατί κι άλλος άνθρωπος μόνο του τρέχει. Ο βασιλέας απήντησε κι αυτός βεβαίως καλά συμπηρεάς έχει να μας πει. Όπως προσέθεσα, εγώ βλέπω τον πρώτο να τρέχει όπως τρέχει ο αρχιμάδης, ο γιος του Σαμόπου. Είπε το προσέθεσα ο βασιλιάς. Άλλος άνθρωπος είναι αυτός που έχει να μας φέρει ως ποιος και ποια να κάνει η ρίσκα. Ο αρχιμάδης έφτασε και φώναξε και είπε στον βασιλιά ειρήνη. Προσεκίνησε τον βασιλιά να έρθει στον άνθρωπο και είπε «Ας έχει δόξα μου Κύριος ο Θεός, ο οποίος εξεδίωξε τους ανθρώπους που είχαν σηκώσει το χέρι των αντίον σου, του Κυρίου μου και βασιλιά μου». Ο βασιλιάς αμέσως τον ρώτησε «Επροθήν, Αβεσσαλέμ, είναι καλά». Ο αρχιμάδης απήντησε «Είδα πολύ πλήθος ανθρώπων, όταν ο Ιωάβ, ο κύριος του βασιλιάς, έστειλε με τον κύριος του άνθρωπο σε, δεν προβλέπεται ο κύριος έγινε εκεί». Είπε ο βασιλιάς «Αμέσως και στάσου εκεί ο Θεός». Ο βασιλιάς εστάθηκε στα εκεί και εστάθηκε ο Θεός. Εκεί ότι έφτασε και ο Κουσί, ο οποίος είπε προς τον βασιλιά «Ας μάθει ο Κύριος μου βασιλιάς, την καλή και ευχάριστη ευκαιρία». Ότι ο κύριος Σαββατά σήμερα και τώρα πέρασε. Και σαν πήρα ξανά το βασιλιά σου κύριε, γιατί είχαν συνεχθεί να μην πήγουν. Ο βασιλιάς σήμερα τον Κουσί. Τι κάνει το παιδί μου, ο Αβεσσαλέμ. Ο Κουσί απήντησε. Η εχθρή ηλική σου του Κυρίου μου και Βασιλέως μου και γενικώς όλοι όσοι αστασία θα αναπτύξουν να σου κάνουν κακό ας έχουν την τύχη που περιέσουν το Αβεσσαλέμ. Το κεράκι του Βασιλέως αναρκέστο το μάτιο το οποίο βρίσκεται να κάνει την αντίλη και έκλαψε. Και καθώς ανέβαινε προς το μάτιο αυτό έλεγε «Παιδί μου, Αβεσσαλέμ, παιδί μου, Αβεσσαλέμ, παιδί μου, γιατί να μην αποφάνω εγώ, αντί για σένα. Εγώ έπρεπε να αποφάνω, Αβεσσαλέμ, γιατί, μου». Και πάλι, θα κατέβει πάνω του. Ο πατρικός παραγωγός του Δαβίδ, στοίχη 1-8. Προετοιμασία για την επιστροφή του, στοίχη 9-15. Σεμβεί, μέχρι βοηθό και καθελή, στοίχη 16-43. Ήρθαν προς τον Ιωάβ με δική του πανίκηρα. Ήρθε ο βασιλιάς μας, πενθεί και κλαίει για τον θάνατο του Αβεσσαλέμ. Έτσι και η μέρα εκείνη της νικής και της σωτηρίας μεταβλήθηκε όλων των λαών της πάθους.
Στα χώρια μέρη της Παλαιστίνης είχαν φτάσει πλέον στα αυτιά
Thank you.